Μήνυμα προς όλους τους συνέλληνες, τους πολεμιστές μου, τα αδέρφια μου. Μήνυμα προς τους προδότες και προς τους προδότες και τους συνεργάτες των προδοτών. Επειδή είμαστε στο ξεύγαλμα, όπως έχω πει, και στο στύψιμο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε γρήγορα για να τελειώνουμε μία και διαπαντός. Ας πάμε κάπου από την αρχή για να καταλάβουμε ότι αυτά τα τρία παιδιά, ο πρόεδρος των ορκισμένων Γιάννης Καλογερόπουλος, μόνο ορκισμένο δεν έπρεπε να είναι, μόνο ορκισμένος δεν είναι και τόσο μεγάλος προδότης είχαμε καιρό να δούμε. Η Δίκη Χαραλάμπους, ο Βασίλης Θοδωρόπουλος, με πολλούς συνεργάτες τους. Το μήνυμα όμως τώρα είναι για την Νάνση Γεωργοσοπούλου. Νάνση Γεωργοσοπούλου, σου είπα να είσαι σύμβουλος και σε πρότεινα για σύμβουλο. Όχι φυσικά, ήξερα ότι δεν θα κάνεις τίποτα ως σύμβουλος. Όχι δημοσίευμα δεν θα έκανες και δεν θα μπορούσες και τίποτα να προσφέρεις. Έπρεπε να σε βάλω και να σε έχω σε θέση. Να πρέπει να παίρνεις θέση. Νάνση Γεωργοσοπούλου, παιδί μου, είσαι και δικηγόρος. Και θα τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Μέσα σε αυτή τη γίστα, την οποία θα αναφέρω τώρα, είσαι και εσύ. Πρέπει να θυμίσουμε ότι εσένα δεν σε ήξερα. Ήξερα τον αδερφό σου, ο οποίος ήταν εργολάβος, ο οποίος είχε χρέη από 5 έως 10 εκατομμύρια, δεν έχω κάτι στον αριθμό. Σε αυτή την εταιρεία όμως ήσασταν συνέτεροι. Δηλαδή εσύ, ναι μεν είχες πτυχίο νομικής, αλλά δεν ήσουν ενεργός δικηγόρος, ήσουν και την πλάκα σου. Και ήσουν αμέτωχος στην ίδια εταιρεία με τον αδερφό σου, όπου πέσατε έξω και χρωστάτε κάνει 10 εκατομμύρια και δεν ξέρω πώς έχουν γίνει τώρα. Και φυσικά εκτός από 10 είναι ΤΕΔΕ, είναι ΙΚΑ, είναι 1002 διαόλια που βαραίνουν τα πράγματα. Ο αδερφός σου είχε ανοίξει γραφείο μαζί με έναν φευγάτο, ο οποίος ήταν αριθμολόγος, αριθμοσόφος και έλεγε ότι είναι ο Απόλλωνας και έλεγε ότι μαλακία θέλεις. Αυτό ήταν η αιτία να κλείσω το γραφείο της Χαλκίδος, το πρώτο. Μετά άνοιξες εσύ. Ωστόσο όμως είσαι και νομικός. Στο προσκήνιο ήρθες και ειδικά κοντά μου, όχι δεν σε έφερα εγώ, σε έφερε η Βίκη Χαραλάμπους. Εγώ προσωπικά δεν σε γνώριζα. Τον αδερφό σου ήξερα. Ο αδερφός σου όμως δεν ήρθε μαζί μας, έκλεισε μαζί με εκείνο το γραφείο. Τα ψυχολογικά, τα αγγελοκρούσματα είναι λίγο βαριά, έφυγε. Καλά, είναι και άλλοι λόγοι. Η ιστορία είναι λοιπόν ότι ερχόμενοι μαζί, εσύ, ανέλαβες πολλές υποθέσεις στην Ελλήνο Συνέλευση. Άρα έχεις ένα όφελος να είσαι και ο δικηγόρος, διότι εδώ θέλω να κάτσω. Σε όλες τις υποθέσεις που αναλαμβάνεις ως συνελλήνων μας, παίρνεις χρήματα, δεν πας τσάμπα. Εάν πήγες κάπου δωρεάν, θα πρέπει να το αναφέρεις στον αέρα. Εγώ γνωρίζω ότι πληρώνεσαι. Το αν είναι καλύτερη ή χειρότερη τιμή, έτερον εκάτερον. Αυτό είναι στην κρίση σου και στην επιλογή σου. Όμως υπάρχει ένας όγκος εργασίας, όπου η Ελλήνο Συνέλευση σου προσφέρει. Αυτό για κάποια φορά που έβγαλες ένα μήνυμα και λες: εγώ είμαι υπεράνω χρημάτων. Δεν είσαι υπεράνω χρημάτων. Και όχι μόνο. Και θα το εξηγήσουμε. Έτσι λοιπόν έχεις ένα όφελος μεγάλο να ξεχρεώσεις σε μια εταιρεία που φυλάκι θα πήγαινες. Όμως η Ελλήνο Συνέλευση με τα όπλα της σε βοηθάει σε αυτό το κομμάτι και κρατάς και τη νομική υποστήριξη κάποιων πολιτών. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, με πρόχειρη ενημέρωση που έχω, γύρω στους 30 φακέλους συνελλήνων όπου είναι δυσαρεστημένοι από σένα. Αυτό όμως το εισπράττω εγώ σας ώρας και σαν να γίνω συνέλευση. Υπάρχουν 30 άνθρωποι, συνέλληνες, που είναι δυσαρεστημένοι από σένα, Νάνση. Το τι θα κάνουμε, θα το δούμε. Πάμε όμως λίγο παραπέρα. Δηλώνεις ένα δίδυμο με τη Χαραλάμπους και έλεγες πάντατε ότι η Χαραλάμπους είναι η νομικός, εσύ απλά κάνεις τη γραφική δουλειά. Αυτό είναι μεγάλη προσβολή για ένα νομικό. Και ιδιαίτερα να βρεις τη Χαραλάμπους, λέει για σένα. Δηλαδή ότι η Χαραλάμπους είναι τόσο καλή που είναι νομικός. Φανταστείτε τι αγάπες και τι έρωτα έχετε μεταξύ σας. Σας εύχομαι καλούς απογόνους. Ωστόσο, βλέπουμε στις μέρες μας ότι εσύ, ενώ ο Αρτέμις μας, ο πλανητάρχης μας, ο αρχηγός μας, ο πρόεδρός μας, τα λόγια Νάνση μου ήταν κούφια. Αφού ξέρεις, κοπέλα μου, εμένα δεν με ψήνουν τα λόγια. Με ψήνουν τα έργα. Και δηλώνεις αυτό που είσαι μέσα από έργα. Να το δηλώσεις με τα λόγια δεν περνάνε σε μένα, κοπέλα μου. Ούτε με τα τραγουδάκια της μια νύχτας. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο, Νάνση μου, ότι χρώσταγες και το καθεστώς ξέρει ότι χρωστάς. Η μασονία και οι στοές, οι σκιές, είναι στην πόρτα σου και στη χτυπούνε πολλά βράδια.
Είσαι παρέα με τη σύμβουλο τη δικιά μου, όπου η Βίκη Χαραλάμπους είναι η γραμματέας μου. Κάνει ό,τι της λέω και πολλές φορές τελικά αποφασίζετε μόνοι σας, όπως κάνατε τη μήνυση στη Κρήτη. Η μήνυση στην Κρήτη που κάνετε στο δικηγορικό σύλλογο δεν το ήξερα και δεν το γνώριζα. Άρα εσύ την έγραψες. Βεβαίως εσύ την έγραψες. Δεν έχει που αλλού να πάει η Βίκη να γράψει τη μήνυση. Έγραψες, Νάνση, μήνυση στο δικηγορικό σύλλογο και εγώ δεν γνωρίζω τίποτα. Πάμε ενάντια στο σύλλογο γιατί, που έχει τόσους πελάτες και δεν έχει τι να τους κάνει. Αυτό ήταν μεγάλο ατρόπημα και πρέπει να μου δείξεις εσύ τώρα ποιος σου έδωσε εντολή να κάνεις τη μήνυση και αν έχει πάρει η έγκριση διοικητικού συμβουλίου για να κάνει τη μήνυση αυτή. Ως νομική υπηρεσία που είσαι εσύ, αν είσαι νομική υπηρεσία της Αγίου Συνέλευσης του Φορέα, πώς έκανες τη μήνυση εσύ και εγώ τώρα είμαι κατηγορούμενος. Σε ποιον θα βρω τα αρέστα, σε σένα που έγραψες τη μήνυση και που πήρες την άδεια. Ωραία. Η Χαραλάμπους σου έδειξε κανένα διοικητικό συμβούλιο ότι αποφασίσαμε να κάνουμε μήνυση στον, στον δικηγορικό σύλλογο της Κρήτης και το έκανες. Βλέπεις πόσο νομιμότητα έχεις, Νάνση μου, που θες νομιμότητα, νομιμότητα. Πάμε λίγο παραπέρα. Δηλώνεις παντού, κρυφά και υπόγεια, και προτείνεις και πας στην Χαραλάμπους ως αργός, αργός και ως σπόνσορας εσύ, την προτείνεις τη Βίκη να γίνει τι, πρόεδρος, πού να πάει η Βίκη. Κάνεις προπαγάνδα μέσα στην Αγίου Συνέλευση, απέναντι που, σε μένα, στην Αγίου Συνέλευση, στην Ένωση, ή το κάνεις για την Ένωση αυτό, το κάνεις από τον πολύ γυγισμό που έχεις μέσα σου. Το κάνεις από το πολύ επαγγελματικό ενδιαφέρον που έχεις για μας. Πες μου και από τι στο διάλογο το κάνεις που είσαι και πρόεδρος στη Χαλκίδα και πρέπει να φύγεις χτες από πρόεδρος που είσαι, έτσι όπως τα έχεις κάνει. Πάμε λίγο παραπέρα. Η Βίκη Χαραλάμπους έσερνε πλαστά χαρτιά που ευεβαίωνε το γνήσιο της υπογραφής μου και το έχεις υπογράψει εσύ. Δεν είχε κι άλλο να πάει. Που δίνω εγώ με εντολή μου, μηχανογραφημένο βέβαια πάνω και μια επιστολή, μια υπογραφή μου, η οποία είναι πλαστή, πλαστική, και ενδεχομένως είναι από τις σελίδες που είχα αφήσει για επιστολές που πρέπει στην γραμματέα, στην έμπιστη Βίκη Χαραλάμπους, στη δικιά μου, η οποία με πρόδωσε. Παντιοτρόπος. Και υπογράφεις εσύ σε έγγραφο που έδωσα εγώ εντολή για να γίνει συνέδριο ή συμβούλιο ή όλες αυτές οι παπαριές που διασπέρνετε όλοι μαζί. Συμμετείχες στην πλατσογραφία, βρε κοπέλα μου, συνεγενίδα μου, ορκισμένη και νομικός. Εξήγησέ μας λίγο, εξήγησε στον ελληνικό λαό ότι στο διάολο έχεις κάνει, τι μυαλό κουβαλάς. Αφού δεν την πέτυχες και λες οτιδήποτε, στέλνω πραγματικό πυροξούσιο με πραγματική υπογραφή και χειρόγραφο και λες ότι είναι πλαστό. Έχεις μυαλό στο κεφάλι σου ή συνεχίζεις ακόμα. Και τώρα εσύ πας να μας πείσεις ότι είσαι και μαζί μας, είσαι και στην Ελληνίδα και είσαι και Ελληνίδα και είσαι και Λάνια κόρη. Βέβαια όταν λέει Ελλάνια κόρη Λάτσια εννοεί γουρούνα. Απλά το λέει ευγενικά. Έτσι φαντάζομαι. Και το γουρούνι είναι με την έννοια της Κύρκης, ότι γίνατε γουρούνια οι άνθρωποι. Άμα σε πρόσβαλε αυτό και πας στο προσωπικό σου θέμα, τότε να δω τη μεγαλοπρέπειά σου που θα πρέπει να πας στην ουσία. Γιατί ακριβώς τα λέω αυτά. Για την ουσία, το τι έχεις κάνει και να δούμε αν θα πας στο προσωπικό σου. Και όχι στην ουσία. Γιατί αυτό προέρχεται από όλο αυτό που έχεις κάνει. Προχωράμε λίγο λοιπόν. Διαδίδεις υπόγεια και νοητά, τα γραφεία είναι αυτό όνομα και θα πρέπει να αποφασίσουν μόνα τους. Τώρα ή κουτί τελείως είσαι ή πραγματικά είσαι γουρούνα. Πάντως Ελληνίδα δεν είσαι. Ούτε αυτό το γνωρίζεις. Το γραφείο είναι αυτόνομο βάση καταστατικού. Αυτόνομο να κάνει ό,τι θέλει βάση καταστατικού. Πώς σου φαίνεται αυτή η αυτονομία. Τι εννοείς αυτόνομο. Να το πηδήξει όποιος θέλει. Να το αγοράσει όποιος θέλει. Δεν μπορεί. Να το κλείσει όποιος θέλει. Δεν μπορεί. Να κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν μπορεί. Έχει αυτονομία στις κινήσεις βάση του καταστατικού και βάση που ανοίχτηκε. Άρα εσύ πώς την καταλαβαίνεις την αυτονομία. Μιλάς για νόμιμα καταστατικά. Καλά βρε ζωντόβολο. Νομικέ, μόνο έτσι μπορώ να σε πω. Εσύ μιλάς για νομιμότητα καταστατικών και κάποιος σαν εσένα, γιατί υπάρχει παράνομο καταστατικό. Εσύ αποφασίζεις πώς θέλεις να διοικηθεί ο οργανισμός και πας και το καταθέτεις. Τι στο διάλογο παρανομία να έχει. Γιατί λες βλακίες και γελιότητες στον κόσμο. Γιατί ξεφτυλίζεσαι τόσο πολύ. Πες μου γιατί, κοπέλα μου, ποιος σου δώσε το δικαίωμα. Και γιατί με φέρνεις στο επίπεδο να σε ξεφτυλίσω τόσο πολύ, αλλά αυτό δεν σε ξεφτυλίζω εγώ. Ξεφτυλίζεσαι μόνη σου με αυτά που λες και κάνεις. Μιλάς για νομιμότητα καταστατικών.
Άρα υπάρχει, είναι παράνομο το εστατικό που το πάμε και το δίνουμε και μας ασφραγίζει η εφορία, το πρωτοδικείο, ο Άριος Πάγος. Τι λες στον κόσμο, όλες αυτές τις γελιότητες, γιατί τις λες? Συνεχίζουμε λίγο παρακάτω. Πάμε να δούμε τα συμφέροντα τώρα. Στηρίζει στη δίκη τη Χαραλάμπους, η οποία στην υπόθεσή της, δεν ξέρω αν ήσουν εσύ, αλλά μάλλον θα ήσουν και εσύ και έχεις λάβει γνώση. Η Βίκυ Χαραλάμπους λοιπόν έχει μια εταιρεία, δεν είναι δικιά της η εταιρεία, είναι μια τεχνική εταιρεία, όπως και η δικιά σου ήταν μαζί με τον αδερφό σου που είχατε, Νάνση. Η οποία είναι με έναν Κύπριο μαζί, το οποίο έχει το 50%, το 25% το έχει Βίκυ και το υπόλοιπο 25% το έχει μια δικηγόρος σύμβουλος, μπορεί και μην είναι δικηγόρος, η οποία είναι σύμβουλος στον Sky, τον τηλεοπτικό σταθμό. Λοιπόν, η οποία, η κυρία αυτή, η άλλη, το 25% και αντίπαλος της Βίκυς Χαραλάμπους, της έχει κάνει κακούργημα για πλαστογραφία. Η Βίκυ λοιπόν, ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε τώρα με την κακούργημα που μας έκανε η ελληνική κυβέρνηση, η ιδιωτική εταιρεία, είχε και υπόθεση κακουργήματος για πλαστογραφία από πρόθεση στην εταιρεία της. Είναι μεγάλο το αδειμματάκι αυτό, γιατί υπόγραψε μόνη της για 25 εκατομμύρια δάνεια, αν δεν κάνω λάθος, που σημαίνει η εταιρεία της χρωστάει 25 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν υπάρχει τσιγάρο και χρωστάμε και 25. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια ωραία πόρτα να έρθει το καθεστώς να μας το χτυπήσει, να μας ρυθμίσει το χρέος, να μας βοηθήσει και στο κακούργημα της πλαστογραφίας, αρκεί να γκρεμίσουμε το σώρα, αρκεί να γκρεμίσουμε την τελείω συνέλευση. Εσύ είσαι ωραίο πακέτο δίπλα, μια χαρά είσαι, χρωστάς με τον αδερφό σου, οπότε και η ιστορία μπορεί να σου κάνει μια χάρη, να ρυθμίσουν τα 5, 10, 8, 10 εκατομμύρια να τα κάνουν 3, να τα κάνουν 2, να υπογράψεις και καμιά εξώδικη δήλωση από τη δικιά μας, να σου πούνε πάρτι πίσω, να αρχίσεις να κουβεντιάζεις. Ρε, μας έχετε κάνει μερογάματο και μας προτίθετε κιόλα. Θέλετε πολύ ξύλο, ρε ζωντόβολα. Να συνεχίσω τώρα. Ο Βασίλης Θοδωρόπουλος έχει την κόμμανα από το Υπουργείο Οικονομικών, μια χαρά μονιάσατε, ο οποίος έχει μια απτόχευση 3 εκατομμύρια από τον ταλαιπωρεί με δικαστήριο στα παιδιά του. Άφραγκος, τσέτουλα, δεν υπάρχει τίποτα. Το καθεστώς ωραία του χτυπάει την πόρτα, όσο τώρα σπάει θα βγει σε 100 χρόνια, έτσι λες και εσύ. Έτσι λες και εσύ, Νάνση μου, τα ίδια λέτε. Κατά τα άλλα, εσύ είσαι νομικός σύμβουλος και εγώ είμαι ο πρόεδρός σου, έτσι, και εγώ είμαι ο σώρας σου, ε. Άρε, Νάνση, άρε, Νάνση. Τώρα καταλαβαίνω γιατί φύγαν οι άντρες σας και δεν θέλουν ούτε να σας δούνε. Αλλά θα τα δούμε και αυτά. Αυτό είναι προσωπικό σας. Αλλά με αφήνει να το κρίνω τώρα πια. Όπως και της Βίκης. Η Βίκη παντρεμένη ήταν. Και πριν κάποια χρόνια σηκώθηκε ο άνθρωπος και έφυγε και δεν είπε γεια και δεν ξανάρθε ποτέ. Τα βάζα μαζί του. Λέω, ρε παιδί μου, παλιά άνθρωπος είναι. Τώρα μπορεί να το καταλάβω. Αν μάθω ότι ο άντρας της Βίκης έγινε και πούστης γκέι, θα του δώσω ελαφρυντικά. Τώρα πια με τόση προδοσία έχω κριτήρια να πω. Άρα λοιπόν, βρε Νάνση μου, να καταλάβουμε. Ο Καλογερόπουλος έχει κανένα 2-3 εταιρείες οι οποίες είναι πτώχευση, μπλεξίματα, κανένα 2 εκατομμύρια στα δικαστήρια με επιταγές, μια αλχημία. Με το καθεστώς είναι πακέτο. Οπότε να καθαρίσουμε κανένα δικαστήριο με τον Άριο Πάγο, όλα μπλεγμένα. Πάρε και κανένα δουλειά, βγάλε και κανένα κάρβουνο, πούλα και εκεί, τράβα και με το σώρα. Είστε μια γαμημένη συμμορία όλοι μαζί. Και όλοι μαζί, χωρίς να σας πειράξω, χωρίς να σας κάνω τίποτα, που εσείς είσαστε οι άνθρωποι μου, έχετε έρθει όλοι απέναντι και κοιτάτε τώρα που υπάρχει εγκλωβισμός, πού θα με ασκήσετε, πού θα βρείτε λάσκο, πού θα τρυπήσετε καταστατικό, πού θα τρυπήσετε το φορέα, πώς θα με βάλετε φυλακή, πώς θα βρείτε κανένα χαρτί να το διαλύσετε, πώς θα πείτε κανένα μαλακία σε κανένα δικαστήριο και πώς θα διαλύσετε ποια γραφεία και πόσα να φτιάξετε ένα βρωμοκόμμα όπως θέλει να κάνει το καθεστώς. Είστε τόσο γελία όλα. Εσύ το πας και λίγο πιο υπόγεια. Ναι, μωρέ, ξέρεις να κοιτάξουμε και την νομιμότητα. Τι νομιμότητα να κοιτάξουμε? Ποια νομιμότητα να κοιτάξουμε, βρε Νάνση? Για πες μου εμένα για νομιμότητες, γιατί εγώ ξέρω καλύτερα. Άλλωστε, όλα τα έγγραφα, ό,τι φτιάνατε, που ζητάγαμε και τη γνώμη 4-5 δικηγόρων, τα κοίταγα εγώ τελευταία και τα έδινα. Αν δεν έδινα εγώ την έγκραση, δεν έφυγε. Τώρα πώς έγινε? Δεν μπορούσες να ξέρεις? Οπότε κυκλοφόρησες πλαστά έγγραφα της Βίκης, κάνατε μια προπαγάνδα γύρω-γύρω λέγοντας ότι η σφολιάτα, να πούμε, τα έχει όλα και δεν της λείπει τίποτα και είναι. Γι' αυτό και εσύ είχες κάνει και διαφήμιση ο θηλυκός ώρας. Υπάρχει μόνο θηλυκός ώρας. Θα με κάνεις ρε νούμερο και τρανσέξουαλ. Τι στο διάλογο. Αυτή είναι η Χαραλάμπους, εγώ όμως ώρας, εσύ είσαι η Νάνση, ο άλλος είναι ο
ξεφτύλας εκεί ο Μιμίδης, ο άλλος είναι το παλιάλογο, το βρωμερό, το άλλο. Ο καθένας έχει τη δικιά του προσωπικότητα. Τι θηλυκός, ο άλλος χερσενικός, ο άλλος να μην κάνεις και τρασέξο. Πώς έχετε μάθει έτσι? Βλέπεις τι έργο στην ελληνικού κάνεις. Οπότε ρε, εσύ είσαι η Ελλάνια κόρη. Τελικά δεν ξέρω αν είχε δίκιο Λάτσι. Προς το γουρνίκο πας. Οπότε εσύ τώρα περιμένεις την Άνση μου. Λοιπόν, είσαι και σύμβουλος. Σε έκανα και σύμβουλο. Γιατί σε έκανε ρε Άνση σύμβουλο? Γιατί σου έκανε άτομο εξέχων και θα μπορούσε να κάνει τι? Να προσφέρεις στον πολιτικό φορέα. Ναι. Τι είχες να προσφέρεις? Να πεις καμιά υπόθεση και να πληρώνεσαι. Ωραία. Και να βγάλεις και ένα τραγουδάκι. Και να μιλάς και μαζί μας ότι είσαι. Μπράβο. Και να διασπείρεις στους συνέλληνες όλες αυτές τις μαλακίες. Και τώρα να έχεις ένα κοινό. Τίποτα δεν έχεις, Νάση. Σε βαλάκι πάνω για να γκρεμιστείς όσο ψηλά και όπως θα πέσεις κάτω να μην μείνει τίποτα. Έχεις δύο λύσεις, Νάση. Όχι να δηλώσεις ότι είσαι μαζί μας και με την εκείνη συνέλευση για την Ένωση, γιατί καλά μιλάτε και επιπηγίζετε την Ένωση και τα αξιακά πρωτόκολλα. Σε ποιο αξιακό, ρε Νάση, είναι όλα αυτά που έχεις κάνει? Και με αποδείξεις κιόλας, έτσι. Το τι λες. Οπότε θες να συζητήσουμε την ομιμότητα των καταστατικών. Φτιάξε ένα καταστατικό αύριο, ή το πας στην εφορία. Έτσι θέλω να εργάζεται και να λειτουργεί ο οργανισμός μου. Βλέπεις καμιά παρανομία? Και μετά από τόσο καιρό και τόσο μεγάλη δράση και 350 γραφεία, λες τέτοιες αηδίες στον κόσμο, αυτές που λέει και ο Καλογερόπουλος, το έχετε σχεδιάσει όλοι μαζί να λέτε τα ίδια. Πέρα που λες ότι αρχιτικά είναι ψεύτικα και ότι δεν αναγνωρίζει εμένα και εγώ είμαι άλλος άνθρωπος, και ότι με έχουν να πούμε όμηρο, υπάρχει θνητός να με πάρει όμηρο εμένα, βρε κοπέλα μου, ή ρε συνέλληνες? Ποιο θα με πάρει όμηρο? Και βλέπεις ένα γκαζαμί αφαιρεμένο, ναι, εσύ γύρω-γύρω τις γελιότητες όλες, έχετε μουρδαθεί όλοι, χωρίς χάπια. Σκέψου να πάρετε και χάπια κιόλας. Έχετε μεθύσει από ανοησία και έχετε φτιάξει μια γελή αυλή και δεν είστε πάνω από 7-8 άτομα, 10 το πολύ, και σπέρνετε διχόνιες και κάνετε πάρα πολύ άδικο στους συνελληνές μου. Τι, για ποιο λόγο, για την Ένωση? Όλο αυτό σε ποιο αξιακό είναι, σε ποιο πρωτόκολλο το λέει? Γιατί τα έχετε κατανοήσει? Όπως την άλλη φορά που έγραφες παπαριές για την ευδαιμονία, ότι είναι η ευτυχία όλων των ανθρώπων. Σιγά που κατάλαβες. Όπως και να έχει όμως, Ενάση, μπορείς να καταλάβεις. Κοίτα να μαζευτείς το συντομότερο. Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, ούτε κάνω χάρες. Φίλοι δεν είμαστε. Είσαι αδερφή μου, όπως έχω πει. Τελικά, όταν σε προδίδει ο αδερφός σου, δεν εισπράττεις το δίκαιό του, τον εστένεις στο διάολο. Δεν είναι αδερφός σου, είναι βάρβαρος. Και εσείς τώρα φέρεστε μόνο βάρβαρα. Και ξέρεις και κάτι, Νάση. Εμένα δεν μπορείς να μου κάνεις κάτι. Το μόνο κακό που κάνετε όλοι εσείς οι προδότες, κάνετε κακό στις συνέλληνές μου. Τι μπορεί να μου κάνει η δίκη? Χαρτιά που έχει. Μα κατά ό,τι πληροφορία, χαρτί, τηλέφωνο που έχω δώσει στη δίκη. Και στο Λαμπράκι είχα δώσει πολλά. Ωραία, και. Μα αφού για να τις τα δώσω, τα έχω ήδη εγώ. Δεν μου στερεί τίποτα. Τώρα που θα σηκώσω το τηλέφωνο και θα πει, δεν έχει κάτι να διαπραγματευτεί, δεν έχει κάτι να παζαρέψει, δεν έχει κάτι να μιλήσει. Θα τη πούνε, πού είναι ο Αρτέμης? Όλος ο πλανήτης ξέρει ότι είμαι φυλακισμένος ο Αρτέμης και περιμένει εξελίξεις. Τι να συζητήσει με τη Βίκη, τα κερατά του ατράκια? Και τι να την κάνει τη γραμματέας? Είναι σαν να πας να πούμε να συζητάς με την καθαρίστρια. Άντε, συζήτα. Ή μήπως επειδή κάνατε παρέα με εμένα και ήσασταν στο πολύ κοντινό περιβάλλον, γίνατε σαν εμένα, να καταλάβω δηλαδή. Κάτι τέτοιο λέτε? Αυτό εννοείται κάτι. Δεν ξέρω τι άλλη γελιότητα έχει σκεφτεί το άρρωστο στο μυαλό σας. Μην εξηγήσετε μου, ρε παλικάρια. Οπότε τώρα όλη αυτή η αυλή να αποσκοπήσει πού? Έχετε καταλάβει ότι τόσοι γελοί άνθρωποι που είστε μαζεμένοι, εγώ προσωπικά μπορώ να σας βοηθήσω να φτιάχτε ένα κόμμα. Ξέρετε γιατί? Θα σκοτωθείτε στο μήνα. Θα σφαχτείτε στο μήνα. Πέραν που θα μιλάτε στις καρέκλες. Έχεις να είσαι εσύ πολιτικό λόγο να πεις τι? Χωρίς ώρα, χωρίς 600, χωρίς παγκόσμια ταμεία, χωρίς εγγυήσεις, χωρίς πρωτόκολλα, χωρίς πολιτική, χωρίς τίποτα. Να πεις τι, βρανάνση μου. Πήγαινε, αγάπη μου, να πεις. Πάρε και τον Πάνο το Σόζο, πάρε και τον Καζαμία, πάρε και τη Βίκη η οποία δεν δομεί καθόλου λόγο τίποτα. Αναδομεί ένα λαϊκισμό της γελιότητας. Η Δαβίτη ήταν δύο φορές καλύτερη από τη Βίκη. Μην κοιτάς που η Βίκη έπαιρνε ταξίδια και ήταν δίπλα μου. Τι να σου αναλύσει η Βίκη? Το οικονομικό? Έχει οικονομικό λόγο να το κάνουμε. Για εξήγησέ μου λοιπόν. Θα πάρει το Μιμίδη. Ο Μιμίδης κατάπια τη γλώσσα του, δεν μπορεί να ξαναμιλήσει. Ούτε λόγο δεν μπορεί να βάλει. Ο Μιμίδης δεν μπορεί να ξαναμιλήσει τίποτα. Θα σου λέει για το Θουκυδίδη, είπε ο Τάδε, είπε ο Μέτρινγκ, είπε ο Νίτσε, είπε αυτό, είπε ο Ζεμπάβου. Μπράβο. Και δεν έχει τι να σου πει. Να σου πει ο Γιάννης. Ο Γιάννης κοίτα, κάνει ήδη τώρα προπόνηση στο κοτέτσι. Έχει πάρει ένα μικρόφωνο, κάνει δύο μέτρα και έχει κάτσει στις σκότες και έτσι έχει ξεφτυλίσει. Και τσορκίζει κιόλας. Και τσορκίζει κιόλας. Είστε μια συμμορία γελίων.
Το μόνο που κάνετε είναι άδικο στους συνελληνές μας, επειδή σας σήκωσα ψηλά ή το σύστημά μου σας σήκωσε ψηλά. Και όλο αυτό που είχε δομηθεί, όλοι εσείς είστε για πλάκα. Σας βλέπω σε μια πλατεία όλοι μαζί να χειροκροτάτε μόνοι σας ο ένας τον άλλον. Κάντε πρόβες. Αντιθέτως θα μπορούσατε να ήσασταν άξια στελέχη. Και γιατί το λέω αυτό? Έχετε διαδώσει παντού ότι υπάρχει μια ομάδα που έτρεχε σε όλη την Ελλάδα και διέσπηρε ότι ήταν προδότης η Βίκη, ο Γιάννης, ο Βασίλης. Όποιος μου βρει ένα βίντεο, ένα, γιατί είστε τόσο ξεφτυγισμένοι, τόσο ψεύτες, τόσο δόλοι, τόσο μικρά ανθρωπάκια. Βρέστε μου ένα ηχητικό που ο Μενεγής, που αυτούς που έβαλα στη διοίκηση, ο Μενεγής, ο Πλόσκας, ο Αλέξανδρος, ο Αλεξάνδερ, ο Ανδρουλιδάκης, έχει πει κάτι για αυτά τα άτομα, εσείς τα έχετε κάνει αυτά. Εσείς διασπείρετε αυτές τις γελιότητες. Είστε τόσο άνοα, τόσο ξεφτυλισμένα μικρά ανθρωπάκια. Βρέστε μου ένα βίντεο που έχει μιλήσει άσχημα πριν την φάση αυτή, τους 6 μήνες, ότι έχει μιλήσει άσχημα αυτά τα άτομα και τα διώχνω την ίδια ώρα από τη θέση τους. Να δείτε πόσο ξεφτυλισμένοι ανόητοι είστε. Μόνο εντυπώσεις για τον κόσμο. Ενώ εγώ έχω να σας βγάλω να ξεφυγιστείτε. Όλα αυτά που σας λέω τα έχετε πει και τα έχετε κάνει. Και εμένα μου πουλάτε φούμαρα, ότι με αγαπάτε, ότι είστε μαζί μου, ότι είναι με την Ελλήνων Συνέλευση, ότι το κάνετε για την Ένωση. Να δείτε πόσο βρώμικο παίζετε, τι βρώμικο παιχνίδι παίζετε. Και θα σας κόψω με τη μία. Και όταν κόβω εσάς, δεν κόβω εσάς γιατί είστε ανύπαρτοι για μένα εσείς. Θα κόψω ένα καθεστώς και θα δώσω ένα μεγάλο μάθημα στο καθεστώς ότι από εδώ δεν περνάτε. Δεν ξαναπερνάτε, έχω πολεμιστέτε. Και αυτό που έχω φτιάξει ως ηγέτης είναι ότι δεν θα πεθάνει ποτέ. Γιατί για να είσαι ηγέτης πρέπει να είσαι άνθρωπος. Μετά να διοικείς ανθρώπους και τρίτον ότι αυτό που θα κάνεις θα μείνει για πάντα. Γιατί ο ηγέτης δεν θα είναι για πάντα εδώ. Και αυτό που θα μείνει και έχω φτιάξει και θα φτιάξω θα μείνει για πάντα. Και στερεώνεται πιο δυνατά. Αυτό το μήνυμα θα δώσω στο καθεστώς μέσω από εσάς. Εσείς τώρα βλέπετε τα κεφάλια σας. Μα δεν υπάρχετε για μένα. Πάει, φύγατε. Γεια σας. Στο διάλογο θα πάτε. Αν δεν συμμορφωθείτε, θα φύγετε. Δεν μιλάμε για εκείνα που έχω διαγράψει. Εσύ δηλαδή ακόμα, αν έχεις λίγο μυαλό στο κεφάλι σου, φυσικά θα σου μείνουν αγκάθια και πάντα θα σε προσέχουμε. Ποτέ δεν θα είσαι μια συνεγενίδα που θα σου έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη. Αλλά θα κλειτώσεις για να σε στείλω στο διαόλο από εκεί που ανήκεις. Τόσο ξεκάθαρα είναι, Νάνση μου, τα πράγματα, κατάλαβες, γιατί δεν γίνονται χάρες. Δεν μιλάμε για την Πρινιόκο την άλλη, έτσι. Η άλλη είναι τέλος, τελειωμένη. Πάει. Η Βίγη Χαραλάμπους. Αυτό το προδοτικό σκυλάκι δεν θέλω ούτε στην Κύπρο. Δεν τη θέλω εγώ στην Κύπρο. Όποιος τη θέλει στην Κύπρο να την πάρει μακριά από την Ελλήνων Συνέλευση, μακριά από τα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης. Και όποιος μιλάει με τον προδότη είναι προδότης για μένα. Όποιος μιλάει με τον προδότη μου είναι προδότης. Ιδιαίτερα στο κομμάτι όχι το προσωπικό, στο προσωπικό πες ό,τι θέλετε. Ελλήνων Συνέλευση και αυτά δεν ακουμπάει κανένα τέλος. Είναι προδότης, έφυγε από μένα. Είναι προδοτόσκυλο, πιο προδοτόσκυλα δεν γίνεται. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι διασπήραν όλες αυτές τις ψεύτικες ειδήσεις ότι πάει κάποιος και τους μιλάει άσχημα. Αφού όποιον, αυτά τα ζώα και τα τρία μαζί με σένα, Νάνση μου, πήγαινες γύρω-γύρω και λέγεις για τη Βίκη. Εδώ, παιδιά, εδώ, η καλή Βίκη. Όπου ο Καλογυρόπλος λέγει εδώ ο καλός ο Μιμίδης, ο Ξεφτύλας. Και όλοι μαζί θα συναντιώσασταν κάπου να σκοτωθείτε. Τώρα λοιπόν που έχουν διαλύσει λίγο, βλέπεις το Ξεφτύλα το παλιάλογο τον Καλογερόπουλο να πηγαίνει και να χαϊδολογάει τη Βίκη. Δεν υπάρχει όλοι. Δηλαδή είστε όλοι μεθυσμένοι από έπαρση, από γυφτοέπαρση και δεν ξέρετε τι να κάνετε. Ωστόσο, διαλύεται κάποια γραφεία και του λέτε μαλακίες. Ότι είναι αυτόνομο, ότι είναι έτσι, να αποφασίσετε εσείς. Τι να αποφασίσουν, ρε. Εκείνο το ζώο το άλλο μαζί με όλους σας, αλλά ιδιαίτερα εκείνο το ζώο στο Άργος, εκείνο ο γυφτοχαζάρος, να λέει. Δεν έχεις διαδημοτική. Χτυπήσατε ρε τις περιφέρειες και πήγατε μέσα από τις περιφέρειες, πέραν που έχουν γίνει 3 εκλογικές αναμετρήσεις και θα γίνουν και συνέχεια, κάθε 6 μήνες, και πηγαίνατε, προσπαθούσατε να διαλύσετε τις περιφέρειες. Καλά, τώρα δεν είναι νόμιμες οι περιφέρειες? Ποιος το λέει, ρε Νάνση? Εσύ το Ζωντόβολο ή ο άλλος ο Ξεφτύλας? Δεν τρέπεστε, ρε. Ρε δεν τρέπεστε να λέτε τις γελιότητες. Που εμείς φτιάξατε και εσείς ήσασταν στην περιφέρεια, τώρα δεν είναι νόμιμη περιφέρεια. Γιατί δεν γουστάρεις εσύ? Ρε, οι περιφέρειες είναι η διαδημοτική μου. Έχοντας τις περιφέρειες και όλα τα γραφεία, την άλλη μέρα το πρωί για το φορέα,
στέλνω διαβάθμιση σε όλα τα γραφεία μέσω της περιφέρειας και ψηφίζουν όλα τα γραφεία ποιον θα ψηφίζω στο Συμβούλιο και ποιον θέλω. Και η ψηφοφορία θα γίνεται την επόμενη μέρα. Θα έρχονται ψηφισμένα τα ονόματα και θα παίρνω ό,τι αποφάσεις θέλω και ό,τι αποφάσεις θέλουμε εμείς οι Έλληνες. Εσείς ρε ζώα θα είστε απ' έξω. Διαδημοτική. Την έχω ήδη έτοιμη. Δεν περιμένω το γύφτο Καλογερόπουλο που δεν ξέρω τι του γίνεται. Και εσάς, τις τρελοκαμπέρες. Θα σπάγατε ποτέ αυτό το μαγαζί, γιατί ξέρει κανείς ότι έφτιανα περιφέρειες. Εγώ όταν έφτιανα περιφέρειες, ούτε Καραλάμπους ούτε Βαφζίγης. Ξέραν τίποτα. Αφού έχω φτιάξει 6 ιδιόκτητες χωρίς ενίκεια, όλα εξοπλισμένα, πληρωμένα, ξεχρεωμένα, μέχρι να φτιάξω και τις άλλες 5, μου λέει η Βίκη, εμείς γιατί ξέρουμε τίποτα. Γιατί να μάθεις ρε Βίκη, τσιλά. Γιατί θα πάει τίποτα λεφτά. Ή εσύ ο Βασίλης. Τίποτα. Καθίστε να γαμηθείτε να σας πω τι θα κάνετε. Γιατί να λάβετε χώρα. Τι. Να σας πω θα κάνουμε περιφέρεια και τι να κάνουμε συμβούλιο. Τι συμβούλιο να κάνουμε. Αν θα κάνουμε περιφέρειες. Αν μας υφέρει. Γιατί θα προσφέρατε τίποτα. Τι θα βάζατε τίποτα. Ή μήπως θα έπαιρναμε από τα λεφτά του προϋπολογισμού του φορέα που δεν είχαμε. Ή της κεντρικής. Εσείς τι να πείτε. Α, τσακιστείτε από εδώ. Καταλαβες. Γι' αυτό είναι οι άνθρωποι μου. Γι' αυτό είναι αυτούς που τους έλεγα τι να κάνουνε. Εσύ τι φαντάστηκες. Θα αποφασίσει η Βίκη και θα γίνουν περιφέρειες. Με τι κόλλο. Θα πει γραμματέας μου τι θα κάνω. Επειδή είχα σύμβουλο. Ή καταλαβαίνεις επειδή είσαι κανένα σύμβουλο, Ρενάνση. Τι να μας πεις, για πες με, Ρενάνση. Να ψηφίσουμε ή να ψηφίσουμε. Θες να ψηφίσουμε, Νάνση μου, έγινε νόμιμα τα γραφεία μας. Ε? Κατάλαβες, Νάνση. Δεν κατάλαβε κανένα σας. Αν γι' αυτό δεν έπεσε αυτό το μαγαζί. Γι' αυτό το καθεστώς παίρνει τα μαθήματά του και γι' αυτό θα νικήσουμε εμείς και το καθεστώς θα παίρνει τα μεγάλα του μαθήματα. Και εσείς θα πάτε στο διάλογο που ανήκετε. Άρα λοιπόν η διαδημοτική μου είναι οι ίδιες μου οι περιφέρειες για κάποιους που έχουν κοψεί και λένε τι λένε. Ναι, όλα τα γραφεία σε όλη την Ελλάδα ανήκουν σε κάποια περιφέρεια. Όπου η περιφέρεια είναι η δικιά τους η περιφέρεια που ανήκουν από την κεντρική. Και δεν θα το σπάσετε αυτό. Την ίδια μέρα μπορώ να ζητήσω εκλογική αναμέτρηση για να βάλω, να συμπληρώσω, να αφαιρέσω όποια άτομα θέλω στο φορέα. Και όποια άτομα πρέπει να μπουν. Και ζήτησα λοιπόν από τους συνέλληνες να βάλουν 5. Πολύ ωραία. Θα βγουν 5 ονόματα, θα τρέξουν μέσα από τις περιφέρειες. Θα ψηφιστούν και αυτά που θα ψηφιστούν θα εκτελεστούν στη διαδικασία του Συμβουλίου. Πόσο πιο νόμιμο είναι. Δεν υπάρχει πιο νόμιμο. Στο συνέδριο θα το κάνουμε όποτε γουστάρουμε. Μέχρι το συνέδριο. Ακόμα δεν τους έχω αλλάξει για να τους έχω εκεί που θέλω για να τους λιώσω. Ό,τι ώρα θέλω δεν υπάρχουν, αλλά ό,τι ώρα θέλω τους βγάζω. Δεν τους θέλω ακόμα μέσα για να τους λιώσω. Γιατί έχουν εντός εξαμήνου ή πενταμήνου, δεν ξέρω η κεντρική τι έχει αποφασίσει, πρέπει να απολογηθούν, να δώσουν λεφτά από που τα έχουν πάρει, έχουμε πληροφορίες που έχουν γίνει και θα έρθουν άσχημα ξεμπερδέματα. Ωστόσο εσείς συνεχίζετε το αποστατικό σχέδιο από μέσα. Και κάποια μαλακισμένα στα γραφεία σας ακούν ακόμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν σας έχουν δει ακόμα. Αλλά αν δεν σας έχουν δει ακόμα και συνεχίζουν να ενδώνουν, είναι ίδια με εσάς, τόσο προδοτάκια, τα οποία δεν τα θέλω στο σύστημά μας και στην Ελλήνων Συνέλευση. Και είναι η μεγάλη ευκαιρία να καθαρίσει όλος ο χώρος, γιατί έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να κάνουμε. Έχουμε και συνέχεια. Θα έχουμε και συνέχεια. Συνεχίζουμε.